Καλησπέρα coach, εδώ στην έδρα του σιδηροφορείου παίξατε μαζί με αντίπαλοι με τη Φιλία σε ένα παιχνίδι που πιθανότατα να είχατε ελπίδες να κερδίσετε, τελικά ήρθε η ισοπαλία, είχατε κάποιες φάσεις, είχε και η Φιλία, ήταν ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Θεωρώ ότι ήμασταν κυρίαρχοι σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού. Έχουμε ευτυχήσει μετά από ένα δύσκολο πρωτάθλημα. Οι νεαροί ποδοσφαιριστές της ομάδας μας είναι πλέον να θεωρούνται έμπειροι, είναι ψημένοι. Είμαστε σε καλή κατάσταση και σήμερα το δείξαμε νομίζω στον αγωνιστικό χώρο όπως και στο προηγούμενο μάτς με την άλλη ομάδα που διεκδικεί την πρώτη θέση ότι
ήμασταν κυρίαρχοι, είχαμε κατοχή μπάλας, παίξαμε ποδόσφαιρο, έτσι. Και ειδικά στο πρώτο ημίχρονο που είχαμε πιο κλασικές ευκαιρίες, πιστεύω ότι μπορούσαμε να είχαμε κάνει ένα γκολ. Παρ' όλα αυτά, το γεγονός ότι παίζεις με μια ομάδα η οποία έχει κίνητρο βαθμολογικό, ενώ εσύ είσαι αδιάφορος από βαθμολογικής πλευράς. Και πραγματοποιείς τέτοια εμφάνιση χωρίς να κινδυνεύσεις ούτε μία φορά, κατά τη γνώμη μου, διότι δεν θυμάμαι εγώ, θύμισε μου αν υπάρχει κάποια φάση από την πλευρά της Φιλίας. Πιστεύω ότι με αφήνει ικανοποιημένο και με το δεδομένο ότι έχουμε ακόμα 5-6 αγώνες και ένα δύσκολο τουρνουά για να παίξουμε τους νεαρούς ποδοσφαιριστές μας στην ΑΕΚ 26 Απριλίου, συνεχίζουμε τη δουλειά. Θέλω να ευχηθώ καταρχήν καλή ανάρρωση στα δύο παιδιά της Φιλίας, η οποία αποχώρησε τραυματίας από το γήπεδο, και καλές γιορτές σε όλο τον κόσμο. Ευχαριστούμε. Ευχαριστώ.
πήρε το. Έλα γάμο το διώξιμο ρε μπροστά στο τέρμα είσαι ρε. Διώξιμο είναι αυτό ρε γάμο. Και ρε κεφαλιά ήταν αυτή. Yes! Πρώτη απώλεια βαθμών για την ομάδα σας στα play-off. Τελικά οι πολλές απουσίες σας επηρέασαν και χάσατε σήμερα με ένα ευρύ σκορ 2-4 από το νέο Σιδηροχώρι. Ναι, εντάξει, έγινε ένα ελεύθερο παιχνίδι. Γενικά κάποιες δύο ομάδες πιστεύω. Εμείς δεν ήμασταν και πολύ έτοιμοι όσον αφορά και τους παίχτες, γιατί μας λείπουν γύρω στους 10 παίχτες αυτή τη στιγμή. Εντάξει. Αναγκάσαμε, φέραμε και άλλους παίχτες που αυτή τη στιγμή είχαν μεγάλη αποχή από την ομάδα για να συμμετέχουν σήμερα. Όπως καταλαβαίνεις, δεν είχαμε χημεία μέσα στο παιχνίδι μας. Δικαιολογημένα όλα. Από εκεί και πέρα, στο πρώτο ημίχρονο ήμασταν αρκετά κακοί, γιατί δεν μπαίναμε καν στις φάσεις, σε μονομαχίες, όσον αφορά το τακτικό κομμάτι. Στο δεύτερο ημίχρονο, εντάξει, αλλάξαμε κάποια πράγματα. Παίξαμε καλύτερα, πιστεύω, από το Σιδηροχώρι. Και δίκαια βάλαμε και τα δύο γκολ, αλλά δίκαια χάσαμε και όλο το σημερινό παιχνίδι. Εντάξει. Ήταν καλύτερα από εμάς στο Σιδηροχώρι, πιστεύω ότι είχαν παίξει καλύτερα. Συγχαρητήρια και σε αυτούς. Έχουμε κάτι άλλο. Καλή συνέχεια στις ομάδες. Καλό Πάσχα σε όλους σας και σε εσάς για την καλή δουλειά που κάνετε. Και θα τα πούμε μετά τις γιορτές. Έχουμε κοντά μας τον νέο προπονητή της Δόξας Νέου Σιδηροχωρίου, τον κύριο Σάκη Σκουλή. Δεν θα ευχηθώ καλή αρχή, γιατί καλή αρχή έγινε. Έτσι, ντεμπούτο με νίκη, με ευρία νίκη. 2-4, έναν αξιόμαχο αντίπολο όπως είναι ο Ορφέας Ξυλαγανής. Ναι, έχω έχει 2 μέρες στην ομάδα. Mm-hmm. Ο σκοπός δεν ήταν να κάτσω στον πάγκο τα 2 παιχνίδια που έχουν απομείνει. Ο σκοπός ήταν να δω και να αξιολογήσω το υλικό της ομάδας για να δούμε που χρειαζόμαστε προσθήκες. Εντάξει, σίγουρα οι ομάδες εμφανίστηκαν αποδικατισμένες σήμερα στο παιχνίδι και οι δύο λόγω έλλειψης των φοιτητών. Εντάξει, πιστεύω ότι η δικιά μας ομάδα είχε ένα κίνητρο παραπάνω, καινούργιο προπονητή να δείξουν τα παιδιά. Παίξανε πάρα πολύ καλά και οι δύο ομάδες. Ανοιχτό ποδόσφαιρο. Πιστεύω ότι ο κόσμος ευχαριστήθηκε 6 γκολ.
Βεβαίως δεν έχει ουσία να μιλάμε για τα play-off, άρα για τα play-out θα μιλήσουμε για την νέα χρονιά. Έτσι. Κοιτάξτε, η ουσία στα play-out είναι ότι έχουμε την ευκαιρία να δούμε να αγωνίζονται νέα παιδιά όπως είναι σήμερα και να δούμε κατά πόσο μπορούν να ανταπεξέλθουν σε συνθήκες με άντρες, έτσι. Για τη νέα χρονιά σίγουρα υπάρχουν κάποιοι στόχοι, κάποιοι μεταγραφικοί στόχοι. Θέλουμε σίγουρα ενίσχυση γιατί το Δεκέμβριο η ομάδα έχασε πάρα πολλούς ποδοσφαιριστές. Σίγουρα η διοίκηση της ομάδας είναι κοντά, δείχνουν ολεξάτοι άνθρωποι. Υπάρχουν κάποια παιδιά στο μυαλό μας. Πολύ νωρίς θα συζητάμε για οτιδήποτε μεταγραφικό, εφόσον οι παίκτες δεν υπάρχουν ελευθέρες δηλαδή. Σίγουρα θα έχουμε 7-8 προσθήκες. Θα φτιάξουμε ένα ρόστερ με 18 ποδοσφαιριστές τιμοπόλεμος και τα άλλα θα είναι πιτσιρίκια. Γύρω στους 24 παίκτες θα χρειαστούμε. Θα δούμε, η πορεία θα δείξει. Στόχος για τη νέα χρονιά είναι να πρωταγωνιστήσει η δόξα νέου Σεδρογόριου στο πρωτάθλημα. Κοίταξε, αυτή τη στιγμή εγώ βλέπω αυτό που λέω και στα παιδιά, ότι είδα παράγοντες αρκετούς στην ομάδα. Πιστεύω ότι αυτή η ομάδα χρειάζεται μια σπίθα για να πάρει φωτιά. Είναι πάρα πολύ οργανωμένο σωματείο. Ελπίζω να μπορέσουμε να τα ανταπεξέλθουμε. Πιστεύω ότι σαν πρώτο στόχο θα βάλω την εξάδα για την επόμενη χρονιά και ότι παραπάνω έρθει θα είναι κέρδος της ομάδας. Έξω! 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 Πλάγια! Πλάγια! Ηλία!
Κύριε Κασαρίδη, η ομάδα σας για την τελευταία αγωνιστική του πρώτου γύρου στη φάση του play-off απέσπασε την ισοπαλία από τον ΠΑΟ Κοσμίου σε ένα παιχνίδι γενικά ισορροπημένο. Λίγα λόγια για το σημερινό παιχνίδι. Για πρώτη φορά θα μιλήσω για ελλείψεις. Σήμερα μας είπαν πάρα πολλά παιδιά. Πρέπει να δώσω συγχαρητήρια στους παίχτες μου γιατί εντάξει, αν και βαρύς ο αγωνιστικός χώρος, αναγκαστήκαν να παίξαν όλες οι διαφορετικές θέσεις. Δεν έχω πει ποτέ ότι έχουμε λείψει, έχουμε 20 παίχτες άξιους, αλλά σήμερα αναγκαστήκαμε και παίξαμε σε διαφορετικές θέσεις πολλοί παίχτες. Προσπάθησαν πάρα πολύ, πάλεψαν να γίνει δυνατό παιχνίδι. Έλα, Γιώργο! Εντάξει, δίκαιο το αποτέλεσμα. Τίποτα άλλο, να σας ευχηθώ μόνο καλές γιορτές στο κανάλι, σε όλους τους ακροατές σας. Αυτά. Ευχαριστούμε, καλή συνέχεια. Επιβάζει ισόπαλο το σημερινό αποτέλεσμα με την ομάδα σας. Με ισοπαλία 1-1 με το Δόξα Σώστη. Λίγα λόγια για το σημερινό παιχνίδι. Καταρχήν να δώσω πάρα πολλά συγχαρητήρια σε όσους αγωνίστηκαν, σε όλα τα παιδιά, είτε τα δικά μας είτε της ομάδας του Σώστη, σε ένα πολύ δύσκολο αγωνιστικό χώρο. Ευτυχώς που δεν είχαμε κάποιο τραυματισμό. Δεν ξέρω τώρα το παιδί στο τέλος που βγήκε από την ομάδα του Σώστη αν έχει κάποιο τραυματισμό. Πολύ δύσκολο αγωνιστικό χώρο. Και να τους δώσω πολλά συγχαρητήρια όλους και τους 22-23 πώς αγωνίστηκαν. Όσο για το παιχνίδι, νομίζω καθαρά ήταν δικό μας στη μεγαλύτερη διάρκεια του παιχνιδιού. Είχαμε πάλι πάρα πολλές ευκαιρίες, αλλά δεν καταφέραμε αυτό που λέγαμε την ουσία να πάρουμε τους 3 βαθμούς. Και πάλι συγχαρητήρια σε όσους αγωνίστηκαν. Θέλω να πω βέβαια με τη σειρά μου καλό Πάσχα σε όλο το φιλαθλικό κόσμο της Κομωτινής. Με υγεία, υπομονή, με το χαμόγελο να δούμε καλύτερες μέρες για τη συνέχεια είτε στον αθλητισμό είτε στην προσωπική μας ζωή για τον καθένα μας. Ευχαριστούμε, καλή συνέχεια. Έξε καλά! Άντε, Ψάρα! Πάμε, Δόξα! Άντε, Ψάρα! Δείξτε μας τι αρχίζετε! Τώρα γράφει κανονικά. Τώρα ξεκινάμε. Bravo, Renato! Όβαλε! Έλα! Όχι, όχι! Έλα! 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 Έλα!
πρόβατο! Ρε πρόβατο! Ποιος το βοσκάει ρε! Ένα ταυλί μου φεκά! Μαζί μας έχουμε και τον προπονητή της Ελπίδας από τον κύριο Χαριτόπουλο. Δεύτερη φορά που ερχόμαστε εδώ συνεχόμενα. Αυτή τη φορά ωστόσο το τελικό αποτέλεσμα για εσάς δεν είναι και τόσο ευχάριστο. Όχι μόνο δεν είναι ευχάριστο, πιστεύω ότι μας αδικεί κιόλας. Μας αδικεί σαν σκορ πράγμα απ' όλα. Δηλαδή δεν ήταν η ομάδα που να δεχτεί 3 τέρματα. Τώρα σε όλα αυτά τα... Να μην μακρηγορώ κιόλας. Υπήρχαν πάρα πολλά προβλήματα σε αυτή την αγωνιστική. Πολλούς τραυματισμούς. Είχαμε απουσίες για άλλους λόγους. Για υποχρεώσεων. Δύο ποδοσφαιριστές φύγαν για να κάνουν Πάσχα στο εξωτερικό. Δηλαδή, ήμασταν με 5 διαφορετικές ποδοσφαιριστές από την προηγούμενη φορά που κερδίσαμε τη Φιλέα. Όλα αυτά πιστεύω ότι συμβάλλαν κιόλας να συμβεί αυτό. Αλλά επαναλαμβάνω ότι το 1-3 για μας είναι βαρύ σκορ και δεν δείχνει την πραγματική εικόνα της ομάδας μας. Κόουτς, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Και εγώ ευχαριστώ Γιώργο, καλό Πάσχα και εσάς και σε αυτούς που μας βλέπουν. Λοιπόν, έχουμε τον προπονητή της Πάσχας, τον κύριο Κριστόφη. Νικηφόρο αποτέλεσμα σε μια δύσκολη έδρα που την προηγούμενη εβδομάδα στραβοπάτησε η ομάδα της Φιλίας. Έτσι ακριβώς. Πολύ σημαντική νίκη για μας. Ξέραμε ότι θα έρθουμε να παίξουμε σε μια πολύ δύσκολη έδρα. Ξέραμε ότι ο Μάκος Απόν είναι ίσως και πιο στο επίπεδο. Είναι μια ομάδα η οποία όλα τα παιχνίδια τα χτυπάει. Το είδαμε και σήμερα. Απλά το κίνητο του επόμενου ήταν πολύ μεγάλο. Είχαμε και κάποιες επιστροφές από παιδιά που μας έλειπαν από τον τραυματισμό. Παλέψαμε το παιχνίδι, ευτυχήσαμε να προηγηθούμε. Κερδίσαμε και είναι πολύ σημαντικό. Γεια σας, παιδιά. Πολύ σημαντικό για την ομάδα σας. Διαβάζω ότι και η ομάδα της Φιλίας έπαιρνε σοβαρή και αυτό καθιστά την ομάδα σας ως φαβορή για τη συνέχεια.
Εντάξει, έχουμε φύγει 4 βαθμούς, αλλά ήμασταν 5 πριν ξεκινήσει τα διάρκεια του play-off και μείναμε πίσω, ξανακαλύψαμε τη διαφορά. Αυτό που είναι καλό και αυτό που το είπαμε είναι ότι όλες οι ομάδες που είναι στα play-off είναι καλές. Όλες οι ομάδες παλεύουν τα παιχνίδια, σέβονται τον εαυτό τους. Οι ομάδες που παλεύουν να πάρουν το πρωτάθλημα έχουν ένα εξτρά κίνητρο, παίζουν λίγο πιο. Είναι το κίνητρο που τους τραβά λίγο παραπάνω. Αλλά όλες οι ομάδες, εγώ βλέπω στο γήπεδο ότι παίζουν ποδόσφαιρο και καμία ούτε εμείς υποτιμάμε τους αντιπάλους και δεν μπορούμε να το κάνουμε άλλως γιατί είναι πολύ καλές ομάδες όλες. Γι' αυτό γίνονται και καλά παιχνίδια, θεωρώ. Είναι καλά τα παιχνίδια και το βλέπει και ο κόσμος. Αυτό είπα και όταν χάσαμε από τον κόσμο, το ίδιο λόγο σήμερα που κερδίσαμε. Όλες οι ομάδες παλεύουν. Και εντάξει, για μένα το να περνάς από την έδρα του Σαπών δεν είναι εύκολο πράγμα, το ξέρουν όλοι. Είναι, όπως το είπα, είναι μία από τις 2-3 πιο ιστορικές ομάδες της Ευρωδόπης και φαίνεται και μέσα στο γήπεδο από τον τρόπο που αντιμετωπίζουν τα μάτς. Είναι, τα παιδιά παλεύουν, δεν το συζητάω. Η δικιά μας νίκη είναι πολύ, πολύ δύσκολη σήμερα, δεν είναι εύκολη. Άσχετα με το 1-3 είναι πολύ δύσκολο και το ξέρουμε εμείς που παλέψαν τα παιδιά. Ευχαριστώ και εγώ. Θα ευχηθώ όμως πριν κλείσω καλό Πάσχα σε όλους, υγεία πάνω απ' όλα, σε όλους τους ανθρώπους του εραστηρίου ποδοσφαίρου και τους δικούς τους. Υγεία και ό,τι καλύτερο, καλό Πάσχα και καλή Ανάσταση.